Όλοι γνωστοί, όλοι φίλοι είμαστε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα προλογίσω την εκδήλωση αυτή. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Βεντούρα που προσφέρθηκε ανιδιοτελώς να μας κάνει το μάθημα εισαγωγή στην πολιτική οικονομία και δι' στη μαρξιστική οικονομία, για να ανοίξει λίγο και το μυαλό μας και το μάτι μας. Περί του μαθήματος τα περισσότερα θα τα πει ο δάσκαλος, ο καθήν αρμόδιος. Εγώ να πω ότι θα δούμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν και θα έχουν και άμεση εφαρμογή και στην καθημερινότητά μας. Αυτό που έχουμε αναρτήσει στο Facebook για τους μισθούς, για την αξία, για την υπεραξία και όλα αυτά θα τα δούμε τώρα και στην πράξη και πώς έχουν εφαρμογή στη ζωή μας. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Γιάννη, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε όλοι στην πράξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μάλλον εγώ θα ευχαριστήσω τον Σύλλογο Τρεψυχώρος που μας δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να κάτσουμε να μελετήσουμε κάποια θέματα που αφορούν τη γνώση. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιάννης Βεντούρας, όπως ακούσατε, είμαι οικονομολόγος, τώρα είμαι συνταξιούχος και έχω τον χρόνο να γράφω βιβλία και να διαβάζω και να κάνω μάθημα και να ασχολούμαι με άλλους ανθρώπους και να μαθαίνουμε πράγματα. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Σύλλογο που μας δίνει τη δυνατότητα και μακάρι και άλλοι σύλλογοι να μπορούσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Θα ασχοληθούμε με ένα βιβλίο, μάλλον με ένα θέμα που λέει πολιτική οικονομία και μάλιστα τη μαρξιστική άποψη. Καλό θα ήταν όσοι θέλουν να έχουν καλύτερη, να το βλέπουν καλύτερα το μάθημα, να πάρουν το προβουλίο και να διαβάζουν από πριν, για να ερχόμαστε εδώ να το συζητάμε καλύτερα. Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε και ερωτήσεις. Εγώ θα προσπαθήσω σήμερα το πρώτο κεφάλαιο να σας πω, που είναι περίπου 20 σελίδες, 25. Δεν θα προλάβουμε στα 10-12 μαθήματα που έχουμε προγραμματίσει μέχρι τον Απριλίου να το τελειώσουμε, θα φτάσουμε στη μέση, σας το λέω. Αλλά θα ολοκληρώσουμε με το θέμα κρίσης και ανάπτυξης, οπότε θα έχετε μια συνολική εικόνα. Όπου το παρακολουθήσουν θα έχουμε μια συνολική εικόνα. Θα ρωτήσει κάποιος γιατί να κάνουμε οικονομία. Εμείς σε μια ηλικία τώρα είμαστε 30, 40, 50, 60, δεν ξέρω πόσο είμαστε. Άξε από χαμηλά, έτσι. Εμείς είμαστε. Τι στο καλό θέλουμε την οικονομία, ρε παιδιά. Μαθητές είμαστε. Θα μάθουμε πράγματα που δεν μάθαμε ούτε σαν μαθητές ούτε σαν φοιτητές. Όταν όμως όλη μας η ζωή περιστρέφεται γύρω από την οικονομία. Από τη μέρα που γεννιόμαστε, μας στέλνουν σαν παιδιά να σπουδάσουμε για να είμαστε έτοιμοι να πάμε να πιάσουμε δουλειά, να βγούμε στην παραγωγή. Όλη μας η ζωή είναι γύρω από την οικονομία. Μεγαλώνουμε και αρχίζουμε. Θα βρούμε δουλειά. Πού θα βρούμε δουλειά και με τι όρους θα βρούμε δουλειά. Θα φτιάξουμε τη δικιά μας επιχείρηση και πώς θα τη φτιάξουμε την επιχείρηση. Έρχεται κρίση, έρχεται ανάπτυξη. Μα γιατί συμβαίνουν αυτά, τι πρέπει να κάνω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις. Πού θα πάει η κοινωνία, θα πηγαίνουμε έτσι από το κακό στο χειρότερο, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχω φαΐ ή δεν έχω φαΐ στο σπίτι μου. Είναι η οικονομία. Αυτό το λέω γιατί όλη μας η ζωή είναι γύρω από την οικονομία. Πριν μερικούς μήνες πήγα να φτιάξω μουσακά. Δεν ξέρω αν έχετε φτιάξει κανείς από εδώ μουσακά. Τους άντρες να φτιάξουν. Α, τότε οι γυναίκες έχουν φτιάξει. Λοιπόν, εγώ πήγα πρώτη φορά να φτιάξω. Θυμόμουν μικρός πώς το έφτιαχνε η μάνα μου. Κοίταγα εγώ το τηγάνι, έκανε κάτι της μελιτζάνας, έβαζε λίγο εκεί πέρα το κοιμά, το καβούρτιζε, πώς το λένε αυτό. Τέλος πάντων τσιγάριζε. Μπεσαμέλ και στο φούρνο. Λέω να τα φτιάξω και εγώ. Τι είναι, μουσακά είναι. Μου λένε δύσκολα, λέω να το φτιάξω. Το έφαγα, όπως βλέπετε, αλλά δεν ήταν μουσακάς. Και γιατί δεν ήταν μουσακάς. Δεν ήξερα τη συνταγή. Δεν ήξερα τους νόμους που φτιάχνει το μουσακά. Το κάθε πράγμα έχει νόμους δικούς του. Πρέπει να ξέρεις πόσο θα τηγανείς τη μελιτζάνα, πώς θα φτιάξεις την πεσαμέλ, σε τι βαθμούς θα την βράσεις, το φούρνο πώς θα τον ανοίξεις, σε τι θερμοκρασία. Και ο κάθε φούρνος έχει δικιά του θερμοκρασία. Είδες, οι γυναίκες θα ξέρουν που να είναι το κεφάλι τους. Όταν λοιπόν για να φτιάξεις ένα μουσακά ή ακόμα και για αυγά μάτια, πρέπει να ξέρεις τους νόμους του μουσακά, πόσο μάλλον να μην γνωρίζεις τους νόμους της οικονομίας. Που όλη μας η ζωή είναι η οικονομία. Ακόμα, επειδή ξέρω ότι ο συλλογός σας κάνει αγώνες για τα καζάνια, τα δηληστήρια εδώ στην περιοχή σας, και αυτά σχέση με την οικονομία έχουν σχέση με αυτά που θα πούμε αυτούς τους μήνες. Είπαμε λοιπόν μερικά λόγια σε τι χρησιμεύει η πολιτική οικονομία. Ο άνθρωπος από τότε που εμφανίστηκε στη γη και μέχρι σήμερα αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί από τη φύση να αποσπάσει τα χρειαζόμενα για να ζήσει, να επιβιώσει. Από τη φύση τα παίρνουμε. Είτε ήταν ο βολβός, ο καρπός από το δέντρο, είτε ήταν ένα κυνήγι. Όλη μας η ζωή έχει να κάνει με τη φύση. Να βρει τρόπους να αποσπάει από τη φύση. Είναι ένας αγώνας με τη φύση. Συνέχεια, συνεχής αγώνας. Όσο αναπτύσσει τις γνώσεις του, μαθαίνει τους νόμους με τους οποίους λειτουργεί η φύση και μπορεί πιο εύκολα να αποσπάει αυτά που θέλει τα χρειαζόμενα. Σήμερα έχουμε μάθει ένα σωρό φυσικούς νόμους και έτσι μπορούμε να παίρνουμε τα υλικά που θέλουμε, να τα ανακατεύουμε, να κάνουμε χημικές ενώσεις και να φτιάχνουμε ολόκληρα κτίρια, να φτιάχνουμε το κινητό, το λάπτοπ, να μιλάμε, γιατί ξέρουμε τους νόμους. Χωρίς τη φύση δεν θα μπορούσε να υπάρχει, θα ζήσει ο άνθρωπος, έτσι. Είναι στενά συνδεδεμένος με τη φύση και συνέχεια αγωνίζεται να αποσπάσει από τη φύση αυτά που χρειάζεται. Και πώς αγωνίζεται να αποσπάσει? Με την εργασία. Εξάλλου, χωρίς την εργασία δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο άνθρωπος. Θα ήταν ακόμα ένα ζώο. Τα ζώα δεν εργάζονται. Τα ζώα προσπαθούν να βρουν τροφή από ένστικτο. Αυτό που κάνουν είναι βάση ένστικτο. Ο άνθρωπος όμως, για να γίνει άνθρωπος, η διαδικασία για το να γίνει από ζώο άνθρωπος τον βοήθησε η εργασία. Όταν έπιασε το πρώτο ρόπαλο από ένα κόκαλο και άρχισε να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο, όταν πήρε ένα κλαδί και άρχισε να σκάβει για να βγάλει τις ρίζες, και επειδή αυτό το κλαδί, ενδεχομένως το κάνει και το ζώο αυτό, το πέταγε το ζώο, αυτό έμαθε να το κρατάει και να το έχει μαζί του. Ήταν το εργαλείο. Στη συνέχεια, όταν δεν μπορούσε να βρει το κατάλληλο κλαδί, προσπαθούσε να το φτιάξει λίγο, να το πελεκίσει ώστε να γίνει κατάλληλο για τη δουλειά που το ήθελε. Αυτό ήταν η πρώτη εργασία. Για να φτιάξει το εργαλείο. Στη συνέχεια αυτό, όλο και επεκτηνόταν. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η εργασία ήταν ο κύριος παράγοντας, όχι ο μόνος, ο κύριος παράγοντας που το ζώο έγινε άνθρωπος. Εξελίχθηκε σε άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είχε δει κανείς, ήταν στην εποχή μας μια ταινία του Κιούμπρικ που έλεγε «Η Οδύσσεια του Διαστήματος». Ξέρετε, ξεκινάει μια σκηνή, η ταινία, που είναι μια λιμνούλα, νερόλακος. Και είναι μια ομάδα πυθίκων. Ο νερόλακος ήταν σημαντικό για τη ζωή τους. Χωρίς το νερό πεθαίνανε. Κάποια στιγμή έρχεται μια άλλη ομάδα πυθίκων, πιο μεγαλόσωμη, και τους διώχνουν από εκεί. Τρομαγμένοι αυτοί, τσατισμένοι, φεύγουν από το νερόλακο, πάνε λίγο πιο πέρα και βρίσκουν κάτι σκελετούς από ζώα πεθαμένα. Τσαντισμένος ένας πίθηκος παίρνει ένα κόκαλο από κάτω και θέλει να σπάει όλα τα κόκαλα με μανία, με λύσα. Γιατί μας πήραν τον νερόλακο? Και εκεί που τα σπάει, κάθεται και κοιτάει αυτό που κρατούσε το κόκαλο και δεν ήταν τίποτα άλλο όταν αντιλήθηκε ότι μπορούσε να το κάνει ρόπαλο. Μπορούσε να γίνει εργαλείο. Όλοι παίρνουν κόκαλα αυτή η ομάδα των πυθίκων, γυρνάει στο νερόλακο και κυνηγάνε τους υπόλοιπους και τους διώχνουν. Και έτσι κερδίσανε με το ρόπαλο, με το εργαλείο, το νερό τους. Και ευτυχισμένος παίρνει το ρόπαλο, το κόκαλο, το πετάει στον αέρα, κάνει βόλτες και καταλήγει ο Κιούμπρικ μας το δείχνει σαν διαστημόπλιο. Τι ήθελε να μας πει ο Κιούμπρικ? Ότι άπαξ και ο άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί εργαλεία, ήταν θέμα χρόνου, 2 εκατομμύρια χρόνια, 3 εκατομμύρια χρόνια, να καταλήξουμε να είμαστε εδώ. Τόσο σημαντική είναι η εργασία. Και με την εργασία φυσικά παράγουμε τα αγαθά μας. Μάλιστα, βρήκα σήμερα τη φωτογραφία αυτή από την ταινία του Κιούμπρικ. Ο πίθηκος που έχει πάρει το κόκαλο και τεμαχίζει το σκελετό και κάτω από τα νεύρα του. Με την εργασία παράγουμε τα πράγματα τα οποία μας χρειάζονται. Με την εργασία θα φτιάξουμε τις καρέκλες, με την εργασία θα φτιάξουμε το φαΐ, με την εργασία θα φτιάξουν τα κτίρια. Όλο με την εργασία. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς την εργασία. Ο άνθρωπος με την εργασία του και με τα εργαλεία τα οποία βρίσκει κάθε φορά και τα αναπτύσσει, τα οποία γίνονται τον βοηθάνε να κάνει την παραγωγή αγαθών. Πολύ σημαντικό λοιπόν να θυμάστε ότι ο άνθρωπος συνέχεια είναι σε ανταγωνισμό με τη φύση, προσπαθεί να της αποσπάσει τα πράγματα, χρησιμοποιώντας την εργασία για να παράξει τα αγαθά του. Αυτό είναι η οικονομία. Δεν είναι τίποτα άλλο οικονομία. Μην τρομάξουμε. Πώς παράγει τα πράγματα όμως. Ο άνθρωπος έχετε, ξέρετε ότι είναι κοινωνικό όνειρο, το έχετε ακούσει. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει όταν το άκουγα, ο Αριστοτέλης νομίζω ότι είναι κοινωνικό. Τι σημαίνει κοινωνικό? Ο άνθρωπος μόνο επειδή έζησε σε ομάδες μπόρεσε να επιβιώσει και να επιζήσει. Κανένας άνθρωπος δεν επέζησε μόνος του έξω από κοινωνίες. Ο ομαδικός χαρακτήρας της ζωής του, ο κοινωνικός χαρακτήρας, τον βοήθησε γιατί σαν κοινωνία μπορούσε να αντιπαλέψει τα θηρία που ήταν να τον φάνε, αλλά και να πάρει και την τροφή του, να κυνηγήσει τα θηρία ή να μαζέψει την τροφή του και να επιβιώσει. Εάν κάποιος μου έλεγε ακόμα και σήμερα ότι εγώ μπορώ να ζήσω χωρίς την κοινωνία, δεν την έχω ανάγκη, τουλάχιστον θα έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το έχει σκεφτεί σοβαρά. Γιατί θα το αντιπρότεινα, αν μου το έλεγε αυτό, σου δίνω 500.000 στρέμματα, σου φτάνουν, και να έχει μέσα και ποροφόρα δέντρα και ό,τι άλλο ξυλία θέλεις και λιβάδι να έχει. Θα πας να ζήσεις, μπορείς, χωρίς την κοινωνία. Γιατί για να πάει να ζήσει, θα πρέπει να πάρει μαζί τα ρούχα του, τις μπότες του, τα παπούτσια του, κάποια εργαλεία, ένα μαχαίρι, κάτι θα πάρει μαζί του. Μα όλα αυτά είναι πράγματα που τα έχει φτιάξει η κοινωνία. Δεν μπορεί λοιπόν να επιβιώσεις χωρίς την κοινωνία. Ακόμα και αν μου έλεγε ότι εγώ θα πάω να ζήσω γυμνός, δεν σας έχω ανάγκη ρε φίλε. Ναι, αλλά θα πας εκεί και επειδή θα θέλεις να φτιάξεις κάτι για να προστατευτείς, να ντυθείς, θα πάρεις φλούδες από τα κλαδιά των δέντρων, θα πλέξεις, θα κάνεις σκοινιά, θα δέσεις φύλλα, θα κόψεις κλαδιά για να κάνεις κάτι σαν στέγη, να μπεις από κάτω. Θα ψάξεις να βρεις ποιες ρίζες μπορείς να φας και ποιες δεν μπορείς να φας. Υπάρχουν και δηλητηριώδη πράγματα. Δηλαδή και γυμνός να πας, θα έχεις μαζί σου την κοινωνία. Θα έχεις τη γνώση. Συσσωρευμένη γνώση. Αυτοί οι άνθρωποι που σας έδειξα προηγουμένως δεν είχαν γνώση. Όχι αυτοί οι άνθρωποι, λίγο μετά. Αυτοί δεν είναι ακόμα άνθρωποι. Δεν είχαν καν τη γνώση. Θα το δούμε λίγο παρακάτω, μάλλον. Να, αυτός ο άνθρωπος. Δεν είχε τη γνώση. Μάλλον πάει να γίνει άνθρωπος. Έτσι είναι στη διαδικασία που πάει, ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Μετά από κάτι 100, 200, 300.000 χρόνια να γίνει ο άνθρωπος. Δεν είχαν τις γνώσεις που θα πάρεις εσύ να πάρεις τις γνώσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ζούμε στην κοινωνία, όλοι προσφέρουμε την εργασία μας στην κοινωνία και η κοινωνία μας δίνει τα αγαθά που χρειαζόμαστε. Δεν τα παράγουμε μόνοι μας. Μας τα δίνει η κοινωνία. Ακόμα και ο Ροβισόνας Κρούσος που είχε ναυαγίσει σε ένα νησί και πέζησε, αν το έχετε διαβάσει αυτό το του Νταφόε, νομίζω λέγεται ο συγγραφέας, επέζησε γιατί? Γιατί από το ναυαγισμένο πλοίο του, του ήρθαν κάτι μπαούλα και κάτι πράγματα που του στείλει η κοινωνία. Ακόμα και όπλο του στείλει. Δεν μπορούσε, κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την κοινωνία. Όταν λοιπόν, εμείς που είμαστε μια κοινωνία, εμείς είμαστε μια κοινωνία, τώρα λέμε την ελληνική κοινωνία, την κοινωνία της Αθήνας ή την κοινωνία εδώ στην Τραπετσόνα. Πηγαίνουμε και εργαζόμαστε για να κάνουμε παραγωγή αγαθών. Δημιουργούμε μεταξύ μας κάποιες σχέσεις, παραγωγικές σχέσεις. Εδώ γράφω κοινωνικές σχέσεις, επειδή είμαστε μέσα στην κοινωνία, αλλά ουσιαστικά είναι παραγωγικές σχέσεις. Σχέσεις μέσα στην παραγωγή. Αν θα καλέσω εγώ τον Μιχάλη και θα του πω, πάμε να σκάψουμε ένα κομμάτι μπετό, ωραία, κάτι να φτιάξουμε εκεί πέρα. Θα είμαστε, οι σχέσεις μας θα είναι συναδελφικοί ή θα είναι συνεταιριστικοί. Είμαστε συνεταίροι, πάμε να το φτιάξουμε. Αυτή είναι η σχέση μας. Εάν όμως του πω, Μιχάλη, σου δίνω 30 ευρώ ή 130 ευρώ, πήγε κάνει τη δουλειά, τότε η σχέση μας είναι διαφορετική. Εγώ είμαι εργοδότης και αυτός εργαζόμενος. Μέσα στο σύστημα λοιπόν, μέσα στην κοινωνία, την ώρα που παράγουμε, δημιουργούμε ανθρώπινες σχέσεις που ονομάζονται σχέσεις παραγωγής. Κατανοητό μέχρι εδώ? Δεν σας έχω μπερδέψει τίποτα. Ποιοι έχουν μπλοκ στο χέρι τους αυτή τη στιγμή? Ένας, δύο, τρεις. Θεωρώ λοιπόν ευχαριστώ τους υπόλοιπους, γιατί είναι σίγουροι ότι θα τα πω τόσο καλά που δεν χρειάζεται να κρατάνε σημειώσεις, έτσι. Λοιπόν. Οι παραγωγικές σχέσεις λοιπόν δημιουργούνται και σε κάθε σύστημα οικονομικό, όπως θα πούμε παρακάτω, είναι διαφορετικές. Παραδείγματος χάρη, στο δουλοκτητικό σύστημα υπάρχει ο δουλοκτήτης και ο δούλος. Μία σχέση παραγωγική. Στον καπιταλισμό είναι το αφεντικό και ο εργάτης. Αλλά είναι και συνεταίροι. Έχουμε και αυτή τη σχέση. Ή τους συναδέλφους. Σε ένα εργοστάσιο είμαστε 40 άτομα, 140 άτομα, είμαστε συνάδελφοι. Άλλες σχέσεις. Τώρα, κάθε φορά, σε κάθε αυτό που ονομάζουμε σύστημα, η κοινωνία χρησιμοποιεί και διαφορετικά μέσα παραγωγής. Άλλα εργαλεία είχε αυτός ο άνθρωπος που βλέπουμε εδώ που σπάει τις πέτρες, άλλα είχαν αργότερα όταν βρήκαν και το χαλκό, που φτιάξανε το ποινί, το σιδερένιο, βρήκαν το μαχαίρι, άλλα είχαν στη φεουδαρχία, φτιάξαν το νερόμυλο, μετά φτιάξανε το μηχάνημα το τεράστιο στη βιομηχανία, τώρα φτιάχνουμε τα διαστημόπλια, άλλα μηχανήματα και άλλα εργαλεία κάθε φορά. Το σύνολο των εργαλείων τα οποία μας βοηθάνε μαζί με τις κοινωνικές σχέσεις και με τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, εργαζόμαστε για να παράγουμε, λέγεται κοινωνικό σύστημα ή και οικονομικό σύστημα. Και επειδή πολλές φορές αυτά έχουν μεγάλη σχέση, το ονομάζουμε και κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Δεν το λέω όλο μαζί για να μην σας μπερδέψω, ούτε εγώ μπορώ να το πω, το λέω αργά-αργά. Κοινωνικά συστήματα λοιπόν είναι ένα το σύνολο των κανόνων και των εργαλείων και των κοινωνικών σχέσεων με τους οποίους κάθε κοινωνία παράγει. Έχουμε γνωρίσει στην κοινωνία μας πολλά συστήματα. Σήμερα εμείς ζούμε στον καπιταλισμό. Με αυτό το μάθημα, το σεμινάριο μάλλον, θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε τους νόμους με τους οποίους λειτουργεί το καπιταλιστικό μας σύστημα. Για να δούμε πώς λειτουργεί και πού θα πάμε. Αλλά όπως γίνεται συνήθως, για να ξεκινήσεις να μελετάς κάτι, πρέπει να δεις και λίγο τα προηγούμενα. Από πού ξεκίνησε, ποιες είναι οι αιτίες που φτάσαμε εδώ πέρα. Γιατί άμα ξέρεις τις αιτίες και τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, που βοήθησαν να φτάσουμε σήμερα, θα μπορείς να προβλέψεις και πού θα πάμε στο μέλλον. Και αν τυχόν το μέλλον δεν σου αρέσει αυτό που προβλέπεις, μπορεί να πεις να αλλάξω το μέλλον. Να πάω από εδώ. Αλλά για να πας από εδώ πρέπει να ξέρεις τι έχει βοηθήσει στο να έχουμε φτάσει μέχρι εδώ πέρα, ώστε να το αλλάξεις. Έτσι λοιπόν εμείς θα πάμε ένα flashback. Θα κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω. Πώς τα παιδιά για να μάθουν εξισώσεις πρέπει να πάνε πρώτα στην πρώτη δημοτικού να μάθουν αριθμητική, πρόσθεση και αφαίρεση. Εμείς θα κάνουμε συνοπτικά ένα πέρασμα το πώς λειτουργήσαν οι κοινωνίες σήμερα, πώς ήταν τα κοινωνικά συστήματα, για να δούμε τι θα για να μελετήσουμε πώς λειτουργεί το δικό μας. Στην αρχή, μετά από τον άνθρωπο που είδατε προηγουμένως αυτός είναι στην παλαιολιθική εποχή, έτσι. Είναι στην εποχή τη Λίθινη, είναι η παλαιολιθική εποχή. Μετά βγάλανε πιο καλά εργαλεία, βρήκανε ότι αν μια πέτρα την κάνουν μυτερή και με φλούδες τη δέσουν σε ένα ξύλο, το κάνουν και τσεκούρι. Εκεί είναι πλέον η μεσολιθική εποχή και φτάνουμε μέχρι την νεολιθική εποχή. Αυτή είναι η λίθινη εποχή. Εγώ θα σας μιλήσω μετά την παλαιολιθική εποχή, που πλέον έχουμε και πολλά, βρίσκουμε πολλά πράγματα από οι επιστήμονες, από την έρευνα που κάνουν. Οι αρχαιολόγοι, ανθρωπολόγοι, βιολόγοι. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Θα σας πω πράγματα το πώς λειτουργούσαν αυτές οι κοινωνίες. Και θα αναρωτηθείτε, μα πού τα ξέρει αυτός ο άνθρωπος που σας τα λέει. Τα διάβασα. Ναι, αλλά αυτοί που τα γράψαμε, έχουμε βρει φυλές. Βρήκαμε φυλές. Πρώτα-πρώτα τους Ινδιάνους της Βορείου Αμερικής. Όλοι ξέρετε για τους Ινδιάνους, θα έχετε δει και κανένα καμπόικο με Ινδιάνους. Μπορεί να έχετε δει και το χορεύοντας με τους λύκους, το έργο. Γενικά λοιπόν, μπορείτε, μας έρχεται, κάποιοι έχουν διαβάσει και περιοδικά αυτά μικρά παιδιά που είμαστε Ινδιάνους. Υπήρχαν Ινδιάνοι. Οι Ινδιάνοι μελετηθήκανε από επιστήμονες. Προλάβαμε να τους δούμε στη φυσική τους κατάσταση. Οι Ινδιάνοι της Βορείου Αμερικής τους βρήκαμε στο τέλος της Λίθινης εποχής. Ήταν λίγο πριν περάσουν, πριν ανακαλύψουν τη Γεωργία. Λίγο πριν, είχαν αρχίσει κάτι ίσως να βάζουν κάτι σπόρους, αλλά τους πετύχαμε εκεί πέρα. Και εδώ τους πετύχαμε, ο Μόργαν, ένας μεγάλος ερευνητής, το 1830-40 χρόνια είχε πάει και τους διάβασε να δει τι γίνουν, τι είναι αυτοί, τους μελέταγε. Όταν οι Λευκοί αρχίσανε από τα ανατολικά να πάνε στο Far West, να πάνε δυτικά, δηλαδή από τη Νέα Υόρκη, από την Ουάσιγκτον να πάνε στο βάθος, σπρώχνανε όλους τους Ινδιάνους και τους πετσοκόψανε. Πέντε που αφήσανε κάτι λίγους, τους δώσανε και μια μικρή επαρχία, τους λέει κάτι και σε μια πολιτεία και τελειώσαμε. Όμως υπήρχαν και επιστήμονες που πηγαίνανε και μελετάγανε, ζούσαν στα χωριά τους. Έτσι έχουμε πληροφορίες. Έχουμε πληροφορίες από την Αυστραλία, τους γηγενείς. Θυμάται κανείς που λέει Αβορίγινες. Η Αυστραλία ανακαλύφθηκε μετά το 1600 και απικίστηκε μετά το 1700. Βρήκαμε εκεί Αβορίγινες, ηθαγενείς, που ήταν ακόμα στη Μεσολυθική προς τη Νεολυθική εποχή. Βρήκαμε φυλές μέσα στην Αφρική. Είχαν πάει εξερευνητές. Ο Λίβινγκστον, Στάνλεϊ, στο κέντρο της Αφρικής. Βρήκαμε τέτοιες φυλές μέσα. Μάθαμε το πώς λειτουργούσαν και όλες είχαν κοινό τρόπο. Και ας ήταν στα πέρατα της γης, απομακρυσμένοι και απομονωμένοι. Τελευταία, πριν το 2000, τώρα, μέσα στη ζούγκλα του Αμαζονίου βρέθηκε μια φυλή. Έχω φωτογραφία στο κάτω, θα σας τη δείξω. Που ήταν απομονωμένη. Αυτή η παιδιά είναι στη Μεσολυθική εποχή. Εκεί τους βρήκαμε. Πριν 20 χρόνια, έτσι, 22 χρόνια. Όλοι είχαν τον ίδιο σχεδόν τρόπο, τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά ζωής. Τι ήταν αυτά? Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκείνης της εποχής είχαν πρωτόγωνα μέσα παραγωγής. Ξύλο και πέτρα. Δεν είχαν ακόμα μέταλλα. Δεν ξέρανε κτηνοτροφία, δεν ξέρανε γεωργία. Πρωτόγωνα τα μέσα παραγωγής. Συνεπώς, η δουλειά που είχαν να κάνουν η εργασία ήταν να συλλέξουν τροφές, γι' αυτό τους λέμε και τροφοσυλλέκτες. Μαζεύανε καρύδες, μπανάνες, ανανάδες, τι βρίσκανε, ή βγάζανε βολβούς από την γη. Και στη συνέχεια άρχισαν και να κυνηγάνε. Όταν άρχισαν να έχουν και λίγο βάζα και σε ένα ξύλο, μια πετρούλα, έγινε και ακόντιο. Όσο αναπτύσσανε τα εργαλεία τους, όταν κάνανε τα μεγάλα ακόντια, μπορούσαν να κυνηγάνε και μεγάλα θηράματα. Πώς λέγαμε, μαμούθ. Τεράστια ζώα, πιο μεγάλα από τους ελέφαντες. Ουσιαστικά τα εξαφανίσαν αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι. Τα μαμούθ. Όσο καλύτερα εργαλεία έκανε, τόσο καλύτερο κυνήγι κάνανε και συλλογή τροφών. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εργασία δεν μπορεί να αφήσει πλεόνασμα. Δεν έχει περίσσευμα. Πώς το λέει η παροιμία μας? Του ψαρά και του κυνηγού το πιάτο. Όχι, 10 φορές είναι άδειο και 1 φορά γεμάτο. Έτσι ήταν και αυτοί. Φανταστείτε ακόμα χειρότερα από εμάς. Αυτοί λοιπόν δεν είχαν πλεόνασμα. Γιατί? Γιατί τα μέσα παραγωγής που είχαν, τα εργαλεία τους ήταν πολύ υποτυπώδη. Πολύ αρχαία, λίθινη εποχή. Και ζούσαν σε μικρές κοινωνίες, ομάδες, των 50, 60, 80, 100 ατόμων. Αυτές ήταν οι ομάδες που ζούσαν, μικρές κοινωνίες. Μπορεί να σκεφτεί κανείς γιατί ζούσαν σε μικρές κοινωνίες. Μπορεί να σκεφτεί κανείς γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σε μικρές κοινωνίες. Θα σας πω λοιπόν, αφού κανείς δεν του έρχεται στο μυαλό. Φανταστείτε μια κοινωνία 80 ατόμων και μια κοινωνία 800 ατόμων. Να θέλουν να φάνε μια μπανάνα την ημέρα. Θα πρέπει να βρουν 80 μπανάνες την ημέρα η μικρή κοινωνία. Ενώ η μεγαλύτερη 800. Σε 10 μέρες είχε εξαφανίσει όλες τις μπανάνιες και μην νομίζετε ότι είχαν φυτίες από μπανάνιες. Ήταν σκόρπιες μες στο δάσος. Άρα η δυσκολία έβρεσης τροφής δεν τους επέτρεπε να έχουν μεγάλες ομάδες. Όταν το χωριό μεγάλωνε, θα έπρεπε κάποια ομάδα να σηκωθεί να φύγει και να πάει να κάνει αλλού χωριό. Σε μερικά χιλιόμετρα απόσταση. Για να μπορεί να βρίσκει τροφή. Αναγκαστικά λοιπόν διασπόντουσαν αυτές οι ομάδες και γι' αυτό δεν υπήρχαν μεγάλες ομάδες. Και το καταλαβαίνετε ότι είναι φυσιολογικό. Και έτσι άρχισε και η διασπορά στη γη. Ψάχνανε για τροφή. Φεύγανε. 2, 3, 5, 10. Οι κοινωνίες αυτές λοιπόν ζούσανε έχοντας μεταξύ τους αλληλεγγύη, ισότητα, αλτρουισμό, όπως θέλετε ονομάστε. Ο ένας βοήθαγε τον άλλο, όλοι ήταν για έναν και ένας για όλους. Και θα μου πείτε γιατί, πού το ξέρεις. Καταρχάς το είδαμε στις φυλές που βρήκαμε. Αλλά ήταν και φυσική τους ανάγκη. Αν δεν βοηθούσε ο ένας τον άλλον, αν δεν βοηθούσαν όλη την ομάδα, θα καταστρεφόταν η ομάδα. Κανείς δεν μπορούσε να ζήσει μόνος του. Σας είπα ότι και σήμερα δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την κοινωνία. Πόσο μάλλον τότε που δεν υπήρχαν και τα απαραίτητα μέσα. Θα τον έτρωγαν τα θηρία πρώτα-πρώτα. Δεν το συζητάμε αυτό. Εξ ανάγκης λοιπόν, είχαν φτιάξει ένα σύστημα ισότητας. Όλοι μαζί δουλεύανε, όλοι μαζί φέρανε την τροφή και όλοι μαζί θα έπρεπε να τη μοιραστούν εξίσου. Υπήρχε ένας πρωτόγονος κομμουνισμός, έτσι το είχε πει ο Ένγκελς, είχε πει τις κοινωνίες αυτές πρωτόγονο κομμουνισμό. Βέβαια, εμείς σήμερα οι οικονομολόγοι προτιμούμε τον όρο πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα, γιατί ο κομμουνισμός προϋποθέτει το να δίνει ο καθένας αυτό που μπορεί, την εργασία του, που το κάνανε αυτοί, αλλά να ικανοποιεί και τις ανάγκες του. Και τότε δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί η ανάγκη. Και ο κομμουνισμός λέει ότι πρέπει να είναι σε ολόκληρη την κοινωνία. Τότε δεν ήταν σε ένα χορδουδάκι, δεν ήταν σε όλη την κοινωνία. Τέλος πάντων, εμείς προτιμούμε τον όρο πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα. Από τον καθένα παίρνανε σύμφωνα με τις δυνατότητές του και δίνανε σύμφωνα με τις ανάγκες του. Αλλά οι αδύναμοι παίρνανε πρώτοι. Και κυρίως τα παιδιά. Πρώτα τα παιδιά θα έπρεπε να φάνε. Σας περνάει από το μυαλό ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά έπρεπε να φάνε πρώτα. Για να συνεχιστεί η ομάδα. Για να συνεχιστεί η ομάδα. Δεν το κάνανε επειδή αγαπούσαν τα παιδιά τους. Αυτό στην πορεία έγινε αγάπη. Σε εμάς που το ξέρουμε. Ήταν ότι έπρεπε η ολότητα, το σύνολο να πάει μπροστά. Όταν λέμε ο ένας για όλους και όλοι για έναν, αυτό εννοούμε. Εάν δεν τρώγανε τα παιδιά, δεν ζούσαν τα παιδιά, δεν είχε μέλλον η κοινωνία τους. Άρα φροντίσαν τα παιδιά. Κοιτάξτε πώς λειτουργούσαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά με τι ηθική, με τι ηθικούς νόμους, που τους βλέπουμε εμείς ηθικούς, τους βλέπουμε ωραίους και σωστούς, αλλά γινόταν εξ ανάγκης. Τα πρωτόγωνα μέσα παραγωγής και το ανύπαρκτο πλεόνασμα τους αναγκάσανε να λειτουργήσουν έτσι. Και φυσικά δεν υπάρχει ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Δεν μιλάω αν έχει κάποιο περιθώριο με 2 δόντια αρκούδας που πήρε, αυτό είναι δικό του. Μιλάω, δεν μπορούσε να πει κάποιος αυτή η μπανανιά είναι δικιά μου, δεν θα την πάρει κανείς, ήταν ανήκει σε όλο το χωριό. Ή δεν θα πάτε εκεί που βρήκα 2 κατσίκια στην άκρη του βουνού, θα πάτε να φάω εγώ. Όχι. Όλα ανήκαν σε όλους. Δεν υπήρχε λοιπόν ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Και επειδή δεν υπήρχε, μάλλον δεν θα το ρωτήσω. Εδώ πέρα γράφω ότι δεν γίνονται πόλεμοι. Πάει στο μυαλό κανένας. Γιατί δεν γίνονται πόλεμοι. Τι να χωρίσουμε. Μπράβο. Επειδή δεν υπήρχε πλεόνασμα, δεν υπήρχαν και αποθήκες με περίσσευμα, ώστε να πάει κάποιος να ληστέψει, να κάνει πόλεμο. Για να αρπάξει, γιατί όλοι οι πόλεμοι μετά έγιναν για τη ληστεία, έτσι. Κάναν πολέμους και αρπάζανε την τρία, ας πούμε, φέρε εδώ πέρα τα καλά σου. Τότε δεν είχαν περίσσευμα και γι' αυτό δεν γινόντουσαν πόλεμοι. Συγκρούσεις υπήρχαν. Νομίζω δεν υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ των φυλών, αλλά φανταστείτε το εξής. Η κάθε φυλή είχε μια έκταση στην οποία έψαχνε να κυνηγήσει, να βρει τροφή. Το ίδιο και μια άλλη. Όταν οι εκτάσεις ερχόταν κοντά-κοντά και συνέπιπταν και πήγαν να κυνηγήσουν το ίδιο θύραμα ή στα ίδια δέντρα, γινόντουσαν συγκρούσεις. Τέτοιες συγκρούσεις υπήρχαν. Μικροπόλεμοι, μικρομάχες, κάποιοι σκοτωνόντουσαν, αλλά αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τα αποφεύγουν. Ακόμα και αυτές τις συγκρούσεις. Βρίσκανε τη λύση ότι κάποιος πρέπει να φύγει πιο μακριά. Δεν γίνεται. Ή σκεφτείτε μετά από μία σύγκρουση που έχουν πολεμήσει. Πολεμάνε μία μέρα. Ναι, αλλά το βράδυ πώς θα φάνε. Αν δεν εργαζόντουσαν να μαζέψουν τροφή, δεν θα είχαν να φάνε. Οπότε δεν μπορούσαν και να πάνε να συμβούν. Δεν προλαβαίναν να κάνουν πόλεμο. Έτσι. Λόγω μικρών ομάδων είχαν και ευελιξία. Ναι, πηγαίνει πιο κάτω και έτσι προχωράγανε. Επίσης, φανταστείτε να έχεις τραυματίες. Θα πρέπει να τους ταΐζεις. Και όχι μόνο τους ταΐζεις, σου λείπουν και τα εργατικά χέρια την άλλη μέρα να πας να δουλέψεις, να φέρεις. Άρα λοιπόν, πόλεμοι δεν γίνανε για αντικειμενικούς λόγους και οι συγκρούσεις υπήρχαν, αλλά προσπαθούσαν να τις περιορίζουν. Δεν υπάρχουν εκμάδοντες. Από αυτές τις συγκρούσεις, κάποια φορά πιάνανε εκμαλώτους. Δεν τους παίρνανε στη φυλή πίσω, τους εκμαλώτους. Τους σκοτώνανε. Γιατί? Και ήθελαν να τους ταΐσουν. Δεν είχαν φυλακές. Να τους βάλουν μέσα και να τους ταΐσουν. Δεν έφτανε να φάνε αυτοί. Α, γι' αυτό δεν υπήρχαν εκμάλωτες. Οι εκμάλωτες, ακριβώς. Δεν τους καθαρίζουν. Ή υπήρχε και εναλλακτική λύση. Τους παίρνανε σαν ισότιμα μέλη στη φυλή. Σου λέει, θες να ζήσεις, έλα στη φυλή τη δικιά μας. Γινόταν αδερφοποιητή, ξέρετε, με κάτι αίματα εδώ που σκίζανε τις φλέβες κτλ. Και γινόταν μέλος της φυλής. Και έτσι η φυλή αποκτούσε και δύο χέρια εργατικά παραπάνω. Ποιο σοφό αυτό. Και φυσικά δεν υπήρχαν δούλοι. Για να έχει κάποιος δούλο, θα πρέπει να τον βάλεις, να τον ταΐσεις το δούλο, να τον βάλεις κάπου να μείνει, να κοιμηθεί, να τον ντύσεις ή να σου παράξει. Και να σου παράξει 120, να του δώσει 100 και να πάρει εσύ τα 20, το περίσσευμα. Δηλαδή, τότε μιλάμε και για μικρά περισσεύματα. Μα αφού δεν υπήρχε πλεόνασμα από την εργασία, έτσι δεν μπορούσε να υπάρξει δούλος. Δεν ήταν καλοί άνθρωποι και ηθικοί. Η ανάγκη τους έκανε να φέρονται έτσι. Κοιτάξτε πώς η οικονομία φέρνει αποτελέσματα στον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων. Αυτό το χρειαζόμαστε, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε, αν θέλουμε να αλλάξουμε τη σημερινή κοινωνία, τι πρέπει να αλλάξουμε. Σημειώστε το. Να γίνουμε προσυλλέκτες. Δεν υπάρχει κράτος και μηχανισμοί. Αφού δεν υπάρχει κάποιος να καταπιέσει κάποιον άλλον, όλοι παίρνουν τις αποφάσεις λογικά, σαν ομάδα. Είναι το χωριό που 50, 60, 70, 80 άτομα κάθονται, αποφασίζουν, συνεποφασίζουν τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Αν κάποιος παραβιάσει τους άγραφους νόμους και τα ήθη και τα έθιμα της φυλής, θα τιμωρηθεί, δεν θα κλειστεί βέβαια φυλακή, θα ρίχνει φυλακή. Η μεγαλύτερη τιμωρία ήταν να τον διώξουν από τη φυλή. Όταν σε πετάγανε έξω από τη φυλή, ισοδυναμούσε με θάνατο. Έξω από τη φυλή θα πέθανε. Ήταν το χειρότερο πράγμα. Και έτσι εξ ανάγκης πάλι. Ήσουν καλός άνθρωπος. Γινώσουν ένα καλός άνθρωπος και να εφαρμόσεις αλληλεγγύη, ισότητα, αλτρουισμό. Και ο ένας για όλους και όλοι για έναν. Έτσι λοιπόν δεν είχαν κράτος. Συλλογικά παίρναν τις αποφάσεις. Και δεν είχαν και ούτε δικαστήρια, ούτε γραμμένους νόμους, ούτε δικαστές, ούτε αστυνομία, ούτε στρατό. Για να ολοκληρώσουμε με αυτό το σύστημα, θέλω να πούμε ότι κάθε οικονομικό σύστημα που θα συναντάμε από εδώ και πέρα, όπως είδαμε και σε αυτό, καθορίζεται από το επίπεδο ανάπτυξης των μέσων παραγωγής, το τι εργαλεία χρησιμοποιούμε. Όσο αναπτύσσονται τα εργαλεία, τόσο θα αλλάξει και το σύστημα. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο παράγουν. Καθορίζεται λοιπόν από τα επίπεδα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και είναι ανεξάρτητα από τη θέληση και τη συνείδηση των ανθρώπων. Δεν αλλάζει το οικονομικό σύστημα με το να το αποφασίσουν 100, 1.000, 200.000 άνθρωποι. Πρέπει να αλλάξουν τα μέσα παραγωγής, οι παραγωγικές δυνάμεις. Αν δεν αλλάξουν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και εδώ που σας έλεγα και για φυλακές, να σας πω κάτι που συνέβη τότε που πήγανε οι Αυστραλοί και απικήσανε οι Ευρωπαίοι στην Αυστραλία και βάλαν σε λιβάδια πρόβατα αγόσκου. Ξέρετε, λέμε πρόβατα αρνιά Αυστραλίας, έτσι. Πηγαίναν οι αγορήγινες, οι ηθαγενείς, συνηθισμένοι από το να πηγαίνουν να βλέπουν ένα ζώο και να το κυνηγάνε, βλέπανε χιλιάδες πρόβατα και παίρνανε δύο πρόβατα, σκοτώναν και τα πηγαίνανε στο σπίτι και τα φάνε. Όλο το χωριό. Τους στάναν δύο πρόβατα. Δύο χρειαζόντουσαν, δύο παίρνανε. Δεν παίρνανε 10, δεν είχαν και ψυγεία να τα βάλουν. Δύο. Το θεωρούσαν φυσικό. Τι πιο φυσιολογικό πράγμα. Ζώα πάμε και παίρνουμε και τρώμε. Οι λευκοί όμως το θεωρούσαν κλεψιά. Κλοπή. Γιατί οι Ευρωπαίοι είχαν φτάσει σε άλλο σύστημα. Είχαν φτάσει ήδη στον καπιταλισμό. Και ο καπιταλισμός του είχε δημιουργήσει άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλους νόμους. Πέραν λοιπόν τους Αμπορίγενες, τους βάζαν φυλακή. Και λέγανε οι άνθρωποι, μα γιατί έχετε φυλακές? Εμείς δεν χρειαζόμαστε φυλακές. Ναι, αλλά οι λευκοί χρειαζόντουσαν φυλακές. Λοιπόν, το σύστημα λοιπόν καθορίζεται από το επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας, το μέσο παραγωγής και είναι ανεξάρτητο από το τι θέλουμε εμείς. Και να θέλαμε τότε να κάνουμε καπιταλισμό δεν μπορούσαμε να έχουμε. Με αυτή την έννοια. Σας έχω μια εικόνα από το κυνήγι Βίσονα στη Βόρεια Αμερική. Πίνακα ζωγραφικής, δεν είναι φωτογραφία αυτός. Πώς κυνηγούσανε. Όλοι οι Ινδιάνοι, όλο το χωριό πήγαινε μαζί να κυνηγήσει. Εδώ σας έχω μια φωτογραφία στο χωριό του Αμαζονίου που σας έλεγα, η φυλή Γιανομάμι, που βρέθηκε το 1996-97 από ψηλά. Όλο αυτό είναι το χωριό, είναι ομαδικό το σπίτι. Κοιτάξτε, ένα σπίτι είναι όλο το χωριό. Εδώ πέρα τα μαυράκια που βλέπετε είναι άνθρωποι. Θα σας δείξω σε λίγο ένα από αυτά τα πλαίσια εδώ, πώς είναι από κάτω. Ομαδικό το χωριό. Να στο πλαίσιο όπως ζούσαν οι άνθρωποι από κάτω. Φωτογραφία. Είναι σύγχρονη φωτογραφία. Και φυσικά εδώ πέρα γυναίκες, άντρες, παιδιά, η κάθε μάνα ξέρει τα παιδιά της, αλλά κανένα παιδί δεν ξέρει τον πατέρα του. Έτσι ζούσανε. Γι' αυτό είχαν και μητριαρχία. Ξέρανε από πού είναι η αρχή μου. Η σκούφια μου κρατάει από τη μάνα. Υπήρχε η μάνα, η γιαγιά, η προγιαγιά. Πήρατε μια εικόνα λοιπόν και από τις φυλές. Αλλά όμως κάθε πράγμα που αρχίζει τελειώνει. Και τελειώνει γιατί υπάρχουν νόμοι φυσικοί, νομοτέλειες που λέει εγώ γεννήθηκα, αναπτύχθηκα, έγινα παιδί, άντρας, ηλικιωμένος, γέρος, άντε γεια. Για να έρθει το καινούριο μετά να με αντικαταστήσει. Έτσι συμβαίνει και με τα συστήματα. Τα οικονομικά, τα κοινωνικά συστήματα. Αυτό το σύστημα που είχανε τους βοήθησε να φτιάξουν κοινωνίες και να προχωρήσουν και να κατακλείσουν και την υγεία. Φανταστείτε πόσο πολύ τους βοήθησε. Στην αρχή τους πρόσφερε λίγα πράγματα, αλλά όσο προχωρούσε τους έδινε περισσότερα αγαθά, και αναπτύσσαν και τις γνώσεις τους. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπανε από τη γη να φυτρώνει το χορτάρι, ένα φυτό, και θεωρούσαν ότι η γη τους το προσφέρει. Γι' αυτό θεοποιήσανε κάποια στιγμή και τη γη. Την προσκυνάγαν τη γη, ήταν η μάνα γη. Βλέπαν τη γυναίκα που γεννάει, άρα και η γη γεννάει. Δεν είχαν καταλάβει ότι υπάρχει σπόρος, ότι πέφτει ο σπόρος και με τις κατάλληλες συνθήκες ο σπόρος αναπτύσσεται. Κάποιοι που πήγανε κυνήγι, δεν το ξέρουμε αυτό, έτσι, δεν το έχουμε διαβάσει. Βάζουμε και λίγο τη φαντασία μας για να πάμε σε εκείνη την εποχή. Κυνηγάγανε, ας πούμε, κατσίκες. Σκοτώναν την κατσίκα, αλλά δίπλα στην κατσίκα και πήραν και δύο κατσικάκια. Τα κατσικάκια, όπως γνωστό, δεν φεύγουνε. Τώρα δεν πέφτει η μάνα τους. Παίρνανε την κατσίκα να τη φάνε και λέγανε γιατί να σκοτώσουν τα κατσικάκια. Δεν τα παίρνουμε, τα φάμε αύριο. Τα παίρνανε, ήταν εύκολο να τα πάρουν, δεν ήταν ανάγκη να τα σκοτώσουν. Και έτσι άρχισε να τους περνάει η ιδέα ότι μήπως να έχουμε τα κατσικάκια, να τα μεγαλώνουμε, να γίνουν πιο μεγάλα και να τα φάμε μετά στα μεγάλα. Να μας άρει το κρέας. Κάπως έτσι φανταστείτε, βάλτε τη φαντασία να δουλέψει τώρα, αρχίσανε κατά τύχη να κάνουν την κτηνοτροφία. Να τρέφουν ζώα. Αυτό όμως η κτηνοτροφία τους έφερε περισσότερη τροφή και πιο σταθερή. Δεν ήταν αναγκασμένοι τώρα να πάνε να κυνηγήσουν. Πάνε να κάνουν και 5 χιλιόμετρα και να κυνηγάνε το κατσίκι, να κυνηγάνε το αγριογούρνο ή τι να κυνηγήσουν. Τώρα είχαν την τροφή στο σπίτι του, ήταν τους άρεσε. Αρχίσανε λοιπόν να αναπτύσσουν τα κοπάδια. Καταλάβανε πώς γεννάνε τα κατσίκια, οι γίδες, πώς γεννάνε, τι γίνεται, ότι θέλουν τροφή. Άρχισαν να τους βρίσκουν τροφή, να τα πηγαίνουν εκεί που υπήρχε τροφή. Μάθανε σιγά, αποκτήσαμε τη γνώση. Μια γνώση που ενδεχομένως εμείς δεν ξέρουμε σήμερα να πάμε να αποσκήσουμε κάποια ζωά, έτσι. Αυτά τα ξέρανε κάποιοι από εμάς. Άρχισαν λοιπόν να αναπτύσσουν την κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία τους έδωσε κρέας, μαλλί, για να φτιάχνουν ρούχα και έτσι μπορέσαν να φτιάξουν και τη φαντουργία αργότερα. Θα τους έδινε μαλλί όμως, δέρματα, κόκαλα, γάλα. Μπορούσαν να πάρουν το κοπάδι τους και να διασχίσουν μία στέπα. Ενώ πριν πηγαίναν δίπλα στο ποτάμι, γιατί εκεί βρίσκανε ψάρια να φάνε ή καβούρια, τώρα μπορούσαν να πάνε και σε μία στέπα που είχε χορτάρι να φάνε τα πρόβατα. Μπορούσαν και με το κοπάδι να πάνε πολύ μακρύτερα στην γη πλέον. Και φυσικά ήταν και λίγο ομάδας. Αυτοί αποκτούσαν τώρα και περίσσευμα. Είχαν και περισσότερη τροφή. Είχαν αποθέματα τροφής. Δεν είχαν ψυγεία, αλλά είχαν ζωντανό το απόθεμά τους. Και περισσότερα αγαθά από ό,τι είχαν οι άλλοι. Και έτσι σιγά σιγά αφήσαν το κυνήγι. Κάποιες φυλές ασχοληθήκαν μόνο με την κτηνοτροφία. Και έτσι βρεθήκανε σε πλεονεκτικότερη θέση από τις άλλες φυλές που δεν είχαν κτηνοτροφία. Κάποιοι καταλάβανε κάποτε ότι με τους σπόρους μπορούμε να φυτέψουμε και να πάρουμε φυτά. Λέγεται ότι μάλλον για λόγους ότι έπρεπε να θρέψουν την κτηνοτροφία, φτιάξανε πρώτα, ασχοληθήκαν με την αγροτική οικονομία, με την γεωργία, για να φτιάξουν κρυθάρι, βρώμη, φυτά δηλαδή, που χρειαζόταν για τα ζώα τους. Λοιπόν, ήταν λοιπόν για να φτιάξουν, να βγουν τροφή για τα ζώα τους. Έτσι αρχίσανε και την γεωργία, η οποία στην πορεία εξελίχθηκε, καταλάβανε ότι ό,τι και να σπείρουν, ό,τι και να φυτέψουν, ήταν όφελος για αυτούς, αναπτύχθηκε και η γεωργία. Γίνανε πολλές φυλές κτηνοτροφικές και άλλες γεωργικές. Το κυνήγι σχεδόν εγκαταλείφθηκε πλέον. Δεν ήταν αποδοτικό. Η εργασία στην κτηνοτροφία και στην γεωργία έγινε πολύ πιο αποδοτική και έτσι ολόκληρες φυλές γίνανε κτηνοτροφία και γεωργία. Άλλες κτηνοτροφικές και άλλες γεωργικές. Και είναι ο πρώτος καταμερισμός εργασίας. Καταμερίζεται εργασία. Και όσο καταμερίζουμε την εργασία, τόσο γινόμαστε πιο ειδικοί, άρα πιο αποδοτικοί. Ανεβαίνει η παραγωγικότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε καταμερισμό εργασίας. Αλλά ο καταμερισμός εργασίας φέρνει και μια αντίθεση. Εγώ που είμαι κτηνοτρόφος και εσύ που είσαι αγρότης, έχουμε αντίθετα συμφέροντα. Θέλω τα δικά σου προϊόντα και εσύ θες τα δικά μου. Δεν είναι πάντα καλό. Ο καταμερισμός πρέπει να γίνεται με κάποιο τρόπο, με κάποιο σύστημα. Καταμερισμός εργασίας, σας είπα περίπου τι είναι. Με την κτηνοτροφία και τη γεωργία έχουμε πλέον πλεόνασμα αγαθών. Έχουμε περίσσευμα, δεν είναι όπως πριν. Έτσι, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, έχουμε πλεόνασμα, δημιουργείται η ιδέα σε κάποιους να φτιάξουμε δούλους. Μπορεί να πέρναγε, λέμε τώρα, μία νομαδική φυλή να προχωράει με τα κοπάδια της, τα οποία είχαν γίνει εκατοντάδες πλέον, και να βρουν στο δάσο κάποιον που έκοβε ξύλα μόνος του. Τον αρπάζαν και τον βάζαν στη φυλή τους. Γιατί θέλανε εργατικά χέρια. Πλέον είχαν καταλάβει ότι όσοι περισσότεροι είναι στη φυλή, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή τους. Βάζαν τα παιδιά να δουλεύουν. Αλλά τα εργατικά χέρια τελειώναν. Αλλά αφού υπήρχε πλεόνασμα, μπορούσαν να έχουν περισσότερα αγαθά. Άρα σκεφτήκανε, αν είχαμε περισσότερα χέρια, θα μπορούσαν να έχουμε περισσότερα αγαθά όλοι μας. Και έτσι αρχίσαν να κάνουν δούλους, περιστασιακά στην αρχή, όχι μην νομίζετε κατά χιλιάδες, η κοινότητα που είχε κάτω άτομα 200, να πάρει και 5 δούλους, υπηρέτες. Γιατί τώρα η δουλειά του εργάτη, του δούλου, έβγαζε τόσα όσα χρειαζόταν αυτό να φάει και έμεινε και περίσσευμα για τους άλλους, για τα φετικά. Η δυνατότητα έδωσε και την ιδέα. Και αυτό συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Κάνουμε έρευνες, οι επιστήμονες ερευνούν κάτι χωρίς να ξέρουν που θα το χρησιμοποιήσουν. Στέλνουν σήμερα διαστημόπλια να πάνε στον Άρη, στον Πλούτονα και έξω από το ηλιακό μας σύστημα, για να αποκτήσουμε τη γνώση, χωρίς να ξέρουμε εμείς ακόμα πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Όχι εμείς, όλοι οι επιστήμονες. Όταν αποκτήσουν τις γνώσεις, θα βρουν τρόπο να τις αξιοποιήσουν. Θα έρθει η ιδέα. Όταν μάθαμε για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, μετά μας ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε ραδιόφωνο, τηλεόραση και κινητό τηλέφωνο. Πριν δεν ξέραμε. Έτσι λοιπόν τους γεννήθηκε η ιδέα να κάνουν τους δούλους. Αφού υπήρξε η δυνατότητα, υπήρξαν και δούλοι. Οι δούλοι όμως ήταν τα εργαλεία. και για την εποχή εκείνη ήταν πρόοδος. Μπορεί σε εμάς σήμερα να μας φαίνεται πω τι άθλιο μέτρο ήταν αυτό να κάνει τον άλλο δούλο, αλλά για εκείνη την εποχή η δουλεία υπήρξε πρόοδος. Πολλοί δούλοι, ιδίως αυτοί που ήταν υπηρέτες και ζούσαν στα σπίτια, τους ήταν πολύ πιο εύκολο να υπηρετούν από το να τρέχουν να κυνηγάνε κάθε μέρα να βρουν το φαΐ. Αλλά αυτό βοήθησε στο να αναπτυχθεί η παραγωγή. Όλη η κοινωνία απέκτησε περισσότερη παραγωγή. Βέβαια στην πορεία αυτό αναπτύχθηκε πάρα πολύ και φτάσαμε στην Αθήνα να έχουμε ας πούμε 400.000 δούλους, 600 λένε οι άλλοι, με 40.000 Αθηναίους, ελεύθερους πολίτες. Το ίδιο και Κόρινθος. Αλλά μόνο έτσι μπόρεσε να γίνει ο Παρθενώνας και τους δούλους. Και μόνο έτσι μπορέσαμε να έχουμε τους φιλοσόφους, οι οποίοι καθόντουσαν στο σπίτι τους και φιλοσοφούσαν με τευτελείας και οι άλλοι δουλεύαν. Εφόσον όμως υπάρχει πλεόνασμα, περνάει η φυλή, η κτηνοτροφική από τη γεωργική φυλή ή και πιο πριν από τις άλλες φυλές και μπορούσαν να ανταλλάξουν κάποια πράγματα, αφού είχαν και πλεόνασμα. Πάρεση δόγου αυτό. Στην αρχή σποραδικά. Στη συνέχεια, όσο αναπτυσσόταν η κτηνοτροφία και η γεωργία, τόσο αυτό γινόταν πιο συχνά. Και έτσι άρχισε να γίνεται το εμπόριο. Η απλή ανταλλαγή εμπορευμάτων που είχαν πλεονασμάτων, στο τέλος έγινε κανονικό εμπόριο. Και εφόσον υπήρχε το εμπόριο και εμφανίστηκαν και οι έμποροι, εμφανίστηκε και το χρήμα. Στο κεφάλαιο για το χρήμα, νομίζω ότι το τρίτο τέταρτο θα το κάνουμε, θα μιλήσουμε για αυτή την εποχή. Πώς αναγκάστηκαν να φτιάξουν το χρήμα για να βοηθήσουν το εμπόριο. Και φυσικά εφόσον υπήρχε εμπόριο και χρήμα, έρχεται το τόκο, ο τόκος, ο δανεισμός, το επιτόκιο, η τοκογλύφη κτλ. Από τότε, παιδιά, φτάσαμε να έχουμε τις τράπεζες, έτσι. Από τότε ξεκινήθηκε. Να μας πίνει τον ιδρό. Συνεχίζουμε. Αυτό ουσιαστικά ήταν ο τρόπος που καθόριζε τον τρόπο παραγωγής. Εδώ είναι το τι συνέπειες έχει. Αρχίζουν οι πόλεμοι για ληστεία. Αφού υπάρχει πλεόνασμα και οι άλλοι έχουν αποθήκες γεμάτες, εμείς είμαστε χάζοι να κάτσουμε να δουλεύουμε. Δεν πάμε να τις σκοτώσουμε, να τα αρπάξουμε. Και αρχίζουν οι ληστείες. Πόλεμοι για ληστεία. Η αρχαία Αθήνα είχε φτάσει και έλεγε στις πόλεις. Είχε κάνει τη συμμαχία, την Αθηναϊκή Συμμαχία για 40 πόλεις. Δεν ήταν συμμαχή, τους είχε καταλάβει και τους έλεγε. Θα ερχόσαστε μαζί μου, θα μου πληρώνετε και τόσο φόρο. Τέλος. Ληστεία. Γιατί ο φόρος είναι ληστεία, έτσι όπως και αν το λέμε τον φόρο. Θα το δούμε και παρακάτω. Και στη συνέχεια άρχισε να γίνονται πόλεμοι για δούλους. Όταν αναπτύσσεται πολύ το δουλοκτητικό σύστημα και μιλάμε για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο πιο επιτυχημένος αυτοκράτορας, στρατηγός, αυτός που πήγαινε σε έναν πόλεμο, ο ηγέτης, ήταν αυτός που έκανε το μεγαλύτερο θρίαμβο στη Ρώμη, που σημαίνει ότι έφερε λάφυρα, αλλά και δούλους. Έφερε 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 δούλους. Όσους περισσότερους δούλους έφερνε, τόσο πιο επιτυχημένη ήταν η εκστρατεία του. Άρα αρχίσανε λοιπόν πόλεμοι για ληστεία και δούλους. Και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Για τη ληστεία. Θα το ονομάζουν πετρέλαια, θα ονομάζουν φυσικό αέριο, για το παραγωγικούς πηγές. Παράλληλα όμως εμφανίζεται και η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Τι έγινε? Ενώ στην αρχή λέγαμε πηγαίναν όλοι μαζί για δουλειά και ότι φέραν το μοιράζανε. Αυτό έγινε και στην αρχή όταν αναπτύχθηκε ας πούμε η γεωργία. Σε μια περιοχή υπήρχαν η εγκατάσταση, το χωριό και γύρω-γύρω τα χωράφια της κοινότητας. Καταρχάς να σας πω ότι εφόσον υπήρχε τροφή, αρχίσαν τα χωριά να μεγαλώνουν. Δεν ήταν πλέον των 60 και 80 ατόμων, γίνανε 100, 200, 300 και ειδικά με τη γεωργία φτάσαμε να έχουμε και πόλεις. Με 2.000, με 5.000, με 10.000 κόσμο. Γιατί υπήρχε τροφή. Και όποτε στην ανθρωπότητα μειωνόταν η τροφή, μειωνόταν και ο πληθυσμός ο παγκόσμιος. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια. Ιδιοκτησία. Στη γεωργία λοιπόν, στο χωριό, η κοινότητα μαθημένη από το κοινοτικό τρόπο, τον κομμουνιστικό τρόπο που λειτουργούσε παλιότερα, με το κυνήγι, έλεγε. Αφού μάνα με τη γεωργία, όλα τα χωράφια γύρω από το χωριό μας είναι δικά μας. Διαλέγαμε μια περιοχή, καθόντουσα. Φανταστείτε στις Ινδίες, στον Εφράτη ποταμό, στη Μεσοποταμία που λέμε, που ήταν πολύ έφορες. Τα χωράφια ήταν κοινοτικά, δηλαδή όλες τις κοινότητες του χωριού. Πηγαίνανε, τα δουλεύανε και φέρανε στις αποθήκες την παραγωγή. Το ίδιο γινόταν και στην Αίγυπτο. Εκεί στον Νείλο, ποταμό, σε έφορες περιοχές. Και μετά το μοιράζανε στους πολίτες, στην κοινότητα. Έλα όμως που με τα χρόνια, με τις γενιές, φανταστείτε το Γιάννης με τον Γιάννη, το γιο του Γιάννη, το παππού του Γιάννη κτλ. Τον εγγονό. Του λέγανε, εσύ θα πας να δουλέψεις σε αυτό το χωράφι. Αυτό που είναι δίπλα στη Μουριά. Εσύ θα πας δίπλα στον Πλάτανο και εσύ θα πας πιο κάτω. Και πήγαινα εγώ, αφού μου είχε αναθέσει η κοινότητα να πάω να δουλεύω αυτό το χωράφι, κάθε μέρα να δουλεύω αυτό το χωράφι. Στο τέλος, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το που δουλεύω εγώ είναι δικό μου. Άρχισε να δημιουργείται το αίσθημα της ιδιοκτησίας. Επίσης, την παραγωγή που έβγαζα, ενώ την πήγαινα στην κεντρική αποθήκη και την μοιράζαμε, γιατί να την πηγαίνω και να την παίρνω, αφού όλοι τα παίρναμε, είχε ο καθένας την παραγωγή του, όλοι είχαν τα χωράφια μας, να την πάω κατευθείαν σπίτι. Και έτσι, σταδιακά, μέσα σε μια πορεία χιλιάδων ετών, όσο αναπτυσσόταν και η γεωργία και η κτηνοτροφία, έγινε η κάθε οικογένεια απέκτησε το δικό της χωράφι, το δικό της κοπάδι. Δηλαδή, έγινε η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Δεν μιλάμε για τα εργαλεία, έτσι. Μιλάμε για τα μέσα παραγωγής, γιατί τότε ήταν υποτυπώδητα εργαλεία, με τα χέρια δουλεύαν. Βρέθηκε μετά και τα μέταλλα, βρέθηκαν και ο σίδηρος που βοήθησε, αλλά μιλάμε για τα χωράφια και τα κοπάδια. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβουνε, αποκτήθηκε η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και η παραγωγή η ίδια ήταν ατομική πλέον. Το δούλευε, ήταν δικό του το χωράφι και ό,τι έβγαζε το πήγαινε στο σπίτι του. Έτσι εμφανίστηκε η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής επειδή υπήρχε πλεόνασμα αγαθών. Και στην πορεία η μητριαρχία που υπήρχε πριν, δηλαδή οι γυναίκες που είχαν τον πρώτο ρόλο στην οικογένεια, έγινε πατριαρχία. Πώς έγινε αυτό? Η γυναίκα θεωρείται το πιο σεβαστό πρόσωπο στις παλιές κοινωνίες, στη λίθινη εποχή. Αυτή γεννούσε καταρχάς. Σεβασμός απόλυτος. Ο άντρας απλώς έφερε την τροφή. Τώρα όμως ο άντρας δεν έφερε απλώς την τροφή, έφερε και περίσσευμα. Έφερε και πλούτη. Μπορούσε με το περίσσευμα να φέρει και άλλα πράγματα. Και η τροφή ήταν δικιά του. Έτσι ο ρόλος του αναβαθμίστηκε μέσα στην οικογένεια. Και ξεπέρασε αυτόν της οικογένειας, της γυναίκας. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Το χωράφι που ήταν δικό μου, ποιος θα το πάρει? Όσο υπήρχε ο θεσμός της μητριαρχίας, ό,τι περιουσία υπήρχε, ανήκε στην οικογένεια της γυναίκας. Στο σόι της. Γιατί το σόι το βρίσκαμε μόνο μέσω γυναικών. Τη γραμμή. Ο άντρας τώρα όμως είχε το χωράφι δικό του, είχε το κοπάδι δικό του. Πώς θα το δώσει στο σόι της γυναίκας όταν θα πεθάνει? Γιατί να μην το δώσει στα δικά του παιδιά? Αλλά πολλές φορές δεν ήξερε τα παιδιά του. Ποια είναι. Έτσι δημιουργείται ο θεσμός του γάμου. Παίρνει τη γυναίκα ο άντρας και της λέει: εσύ θα είσαι γυναίκα μου και θα τεκνοποιείς. Είσαι σύζυγός μου και θα γεννάς τα παιδιά τα δικά μου. Φτάσαν στο σημείο να τις κλείνουν σε σπίτια. Όπως λέει ο Αριστοφάνης, είχε σκύλους μολοσσούς, λέγανε στην αρχαία Αθήνα, για να φυλάνε τις γυναίκες που μην τους σκάσουν. Γιατί πρέπει να ξέρουν και πιάνουν τα παιδιά. Οπότε το παιδί το δικό μου θα πρέπει να με κληρονομήσει. Και μάλιστα το αγόρι. Γι' αυτό από τότε έχει έμεινε ότι τα αγόρια τα θέλαν οι γονείς, οι πατεράδες ιδίως, για να κληρονομήσουν. Γιατί τα κορίτσια δεν κληρονομούσανε. Και αποφασίσανε οι κοινωνίες να γυρίσουν το κληρονομικό δίκαιο από μητριαρχία σε πατριαρχία. Αυτό ήταν απόφαση των ανθρώπων. Αλλά ήταν αποτέλεσμα όλων των υπολείπων. Ήδη όμως, πέρα από αυτή την αλλαγή που επέφερε η αλλαγή του τρόπου παραγωγής, ήδη έχουν σχηματιστεί σε κάθε κοινωνία, γιατί πλέον μιλάμε για δουλοκτητικές κοινωνίες που έχουν πολλούς δούλους πλέον, έτσι. Αναπτύχθηκε το δουλοκτητικό σύστημα. υπάρχουν δύο τάξεις, οι δούλοι και οι ελεύθεροι. Η μία τάξη εργάζεται και η άλλη εργάζεται και δεν εργάζεται ακόμα. Ήδη έγινε ταξική κοινωνία. Οι δούλοι εξεγείρονται. Μην νομίζετε ότι σταματήσανε, ότι το δεχτήκανε, έτσι να εξεγείρονται. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε γνωστούς τους μεσηνιακούς πολέμους. Έχετε ακούσει τον όρο μεσηνιακός πόλεμος? Όταν το 700 π.Χ. ήρθαν οι Δωρυείς, οι Σπαρτιάτες, αυτοί που είχαν το Λεωνίδα, που έγινε αργότερα. Ήρθαν οι Δωρυείς που είχαν μαζί τους το σίδερο, οι άλλοι δεν είχαν, και κατακτήσανε τους Αχαιούς, που ήταν εκεί στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, τους κάνανε δούλους. Αλλά οι Αχαιοί Σπαρτιάτες ποιοι ήτανε? Ήταν ο Μενέλαος και η ωραία Ελένη, φανταστείτε το, θυμηθείτε. Οι Σπαρτιάτες Δωρυείς κάνουν δούλους τους Σπαρτιάτες Αχαιούς και τους ονομάζουν Ήλωτες. Οι Ήλωτες δεν είναι τίποτα άλλο από τον προηγούμενο πληθυσμό, τους Αχαιούς. Τους Αγενείς. Τους ήταν Αγενείς. Α, και αυτοί είχαν φάει τους πελαργούς που τύχαν κάποτε, αυτό. Αλλά επειδή μιλάνε κάποιοι για Σπαρτιάτες και Σπαρτιάτες, ποιους Σπαρτιάτες? Τους Δωρυείς ή τους Αχαιούς? Για τους Αχαιούς τους είχαν δούλους. Και μάλιστα ήταν δημόσιοι δούλοι, ανήκανε σε όλη τη Σπάρτη. Αυτοί κάνανε δύο-τρεις εξεγέρσεις. Είναι η γνωστή μεσηνιακή πόλεμη, όπου οι Σπαρτιάτες οι ελεύθεροι στείλανε το στρατό τους, κατασταλτικό μηχανισμό, και τους τσάκισε. Γιατί για να μπορέσεις να έχεις τους δούλους ήσυχους και να δουλεύουν χωρίς να εξεγείρονται, έπρεπε να τους καταπιέσεις. Πλέον, αφού υπάρχει ταξικός διαχωρισμός, η μία τάξη πρέπει να καταπιέσει την άλλη. Εδώ έχω μια φωτογραφία από ένα αγκείο που βρέθηκε εδώ πέρα στην Αττική. Είναι δούλοι που δουλεύουν στα μεταλλεία του Λαυρίου. Τα μεταλλεία ανήκουν στην Αθήνα. Είναι οι δούλοι. Ήταν πολύ σκληρή η δουλειά τους και αυτοί εξεγείρονται πολύ συχνά. Δεν ήταν σαν τους άλλους δούλους. Και μάλιστα στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τους Σπαρτιάτες Μαθηναίους, όταν οι Σπαρτιάτες ήρθαν προς το Λαύριο, ξεσηκωθήκαν οι δούλοι και πήγαν από τους Σπαρτιάτες. Γιατί πιστεύαν ότι έτσι θα αποκτήσουν την ελευθερία τους. Έτσι μια ιστορία.